51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι 44 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ακόμη 8 πυρκαγιές. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Δίστομο Βιωτίας, Ζάκυνθο, Ηράκλειο Κρήτης και στον Άγιο Αλυσαίο Λακωνίας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πόρτες Αντιμάχια στην ΚΟ, η εικόνα είναι βελτιωμένη, με αρκετές όμως ακόμη δύσκολες στην αντιμετώπιση τους ενεργές εστίες. Επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, συμπεριλαμβανομένων 32 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Αθήνα, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις στο νησί θα ενισχυθούν περαιτέρω με 15 πυροσβέστες και 2 οχήματα που μεταβαίνουν αρτοπλοϊκώς από Ρόδο. Στην πυρκαγιά της Χίου επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος, συμπεριλαμβανομένων 30 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Αθήνα, 21 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Οι δυνάμεις θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες με 66 πυροσβέστες και 12 οχήματα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Λέσβο και Αθήνα. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Χίο και θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του νησιού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά 2 πυροσβέστες. Πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά στην περιοχή Καταφύγη Ηρακλείου Κρήτης και για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Τονίζουμε ότι η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων μας.